στην ομιλία του με αφορμή την παρουσίαση του νέου του βιβλίου «Οι 7 ιδέες για απίθανη αναγέννηση και οι 7 πυλώνες μιας αποτυχημένης κυβέρνησης». Ο ακαδημαϊκός και συγγραφέας τόνισε πως η πτώχευση της χώρας έχει ήδη αρχίσει, αλλά θα γίνει εντός του ευρώ, ενώ χαρακτήρισε λάθος συνταγή την αύξηση των φόρων. Σε μια κατάμεστη από κόσμο αίθουσα, ο ακαδημαϊκός Σερ Βασίλειος Μαρκεζίνης μίλησε για τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, το επερχόμενο κούρεμα του ελληνικού χρέους και τις συνέπειες αυτού, ενώ έκανε μια αποτίμηση της πολιτικής που έχει ασκηθεί ως τώρα. Μπήκαμε στην διαδικασία της πτωχεύσεως. Και κατά τη γνώμη μου, σε μια πρώτη φάση, αυτό θα γίνει, πάω ένα βήμα παραπάνω να σας το πω, εντός του ευρώ. Και θα γίνει εντός του ευρώ, διότι δεν έχουν συμφέρον αυτοί να μας αφήσουν να το κάνουμε, αν μπορούσαμε, πολύ δαπανηρό, πολύ δύσκολο για έναν ατίθασο λαό, εκτός του ευρώ. Διότι τότε πραγματικά θα διδόταν η εντύπωση ότι το ευρώ ξεφτίζει. Η ομιλία του Διεθνούς Φήμης Ακαδημαϊκού έγινε με αφορμή την έκδοση του νέου του βιβλίου που έχει τίτλο «Οι 7 ιδέες για πιθανή αναγέννηση και οι 7 πυλώνες μιας αποτυχημένης κυβέρνησης». Ο Σερ Βασίλειος Μαρκεζίνης, αναφερόμενος στην ύφεση, τόνισε ότι η αύξηση φόρων είναι λάθος τακτική. Άμα κόβεις μισθό, άμα κόβεις συντάξεις, άμα κόβεις δαπάνες, υπάρχει ύφεση. Άμα υπάρχει ύφεση, ενδεχομένως φτάνουμε σε ένα σημείο που υπάρχει ύφεση. Δεν παράγονται προϊόντα. Άμα δεν παράγονται προϊόντα, δεν πουλούνται προϊόντα. Άμα δεν πουλούνται προϊόντα, δεν κάνει δουλειές ο έμπορος. Δεν κάνει δουλειές ο έμπορος, δεν βγάζει λεφτά ο έμπορος. Δεν βγάζει λεφτά ο έμπορος, δεν βγάζει λεφτά ο έφορος. Μεταξύ άλλων, ο διακεκριμένος ακαδημαϊκός υποστήριξε ότι η Ελλάδα θα πρέπει να προχωρήσει στο θέμα των ερευνών για την αναζήτηση κοιτασμάτων πετρελαίου και νοτίως της Κρήτης, καθώς, όπως υποστήριξε, η περιοχή μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο ποσοστό από τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας μας αλλά και της Ευρώπης.